Τι δεν πήγε καλά σήμερα και η ομάδα του για πρώτη φορά δέχεται 3 γκολ. Was a bad day. We were probably under pressure. We didn't start well. We were too, let's say, too crazy to not to play in front, to play decisive. We made mistake. We received the goal, and from that moment we didn't have this this calmness, this clear mind to make our game. And we let a lot of situations for Asteras to take us in counter-attack. The second half, okay, after was more or less the same aspect, because it was obvious that we played to with this mind that just one victory could be for us important. Μια κακή μέρα σήμερα για μας, αυτό έφταξε, υπήρχε πιθανότητα και η πίεση, δεν διαχειριστήκαμε σωστά το παιχνίδι, δεχτήκαμε το πρώτο γκολ και από εκείνη τη στιγμή και μετά ο Αστέρας είχε πάρα πολύ χώρο στις κόντρα επιθέσεις. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ να παίξουμε τελικές πάσεις, κάτι το οποίο βιαστήκαμε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Το δεύτερο ημίχρονο κινήθηκε πάνω κάτω στον ίδιο ρυθμό. Μήπως φταίει ότι υπάρχει πίεση ή ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα ή κανένας. Και αυτό μεταφέρεται και άνθρωποι είναι και αυτοί που παίζουν μπάλα. Look, in a normal league we play normal football. And normal games are to be played. Σε ένα κανονικό πρωτάθλημα παίζονται κανονικά παιχνίδια και εκεί κρίνεται ο τίτλος. But because here is not a normal league, games we are not played. Αλλά εδώ επειδή δεν είναι ένα κανονικό πρωτάθλημα, τα παιχνίδια δεν παίζονται. And imagine that we would have played the first, the previous game, and we had made points. Or we draw. Και φανταστείτε να είχαμε παίξει το προηγούμενο παιχνίδι, να είχαμε κερδίσει πόντους. In the minds of us would have been also this possibility to make a draw or to make a bad result, because in a year it is obvious that could happen. Στο μυαλό μας θα υπήρχε λίγο πιο ξεκάθαρα. To know that we arrived at this point, we reached this point, and we must be back for craziness situations, complicate all the spirit, all the psychology, is normal. Αν είχαμε την πιθανότητα να κάνουμε ένα λάθος, ας πούμε, συσσαγωγικά με μια ισοπαλία ή να χάσουμε ένα παιχνίδι, γιατί είναι φυσιολογικό μετά από ένα τέτοιο σερί, ίσως βλέπουμε διαφορετικά το παιχνίδι σήμερα. Τώρα το να παίζεις έχοντας ως μοναδικό πράγμα στο μυαλό σου αυτό το πράγμα και έχοντας όσα έχουν προηγηθεί, είναι δύσκολο. And in these situations, it is to come back, to fight and to react. Και στις καταστάσεις σε αυτές το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να επιστρέψεις και να αντιδράσεις, τίποτα παραπάνω. Η ερώτηση λοιπόν είναι, coach, γίνεται το 2-2, είναι αυτή η θολούρα, πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσουμε ή είναι μια κακιά στιγμή? Το ρωτάω αυτό χωρίς να θέλω να δικήσω το Μαουρίσιο, απλά φάνηκε δηλαδή ότι στο 2-2 λες πήρα το βαθμό, δεν έχασα ένα μάτς. No, look, we must blame ourselves for the defeat. Θα πρέπει να κατηγορήσουμε τους εαυτούς μας για αυτή την ήττα. I don't want to listen from anyone, from my players, from the group, blaming the referee, even if there were two big mistakes against us, decisive mistakes. But we don't need to blame this, because we played bad. Δεν θέλω να κατηγορήσει κανένας, ούτε ακόμα και οι παίκτες μου, τον διαιτητή, ακόμα και αν έκανε δύο σοβαρά και καθοριστικά λάθη. Πρέπει να κατηγορήσουμε εμάς, γιατί πρώτα απ' όλα εμείς παίξαμε άσχημα. Just that in football could happen this situation after such a long period of winning. Στο ποδόσφαιρο μπορεί να συμβεί αυτό μετά από ένα τόσο μεγάλο σερί επιτυχημένων αποτελεσμάτων. In the normal football, as I said, maybe we would have been also this possibility to make one step wrong. Στο κανονικό ποδόσφαιρο, ξαναλέω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε ένα λάθος βήμα. Which could have given us different mental preparation for the game. Το οποίο θα μας έδινε τελείως διαφορετική πνευματική προετοιμασία για το παιχνίδι. Then, yes, you are right. It was 2-2, still one point in our hand. Έχετε δίκιο, ήταν 2-2, ακόμα ένας πόντος στο χέρι μας. But we are crazy to go and to score the third goal. Αλλά είμαστε τρελαμένοι για να πάμε να σκοράρουμε το τρίτο γκολ. As happened, to receive in the first half this goal and again to lose the craziness and to be too focused that we have to win the game. Όπως συνέβη και στο πρώτο ημίχρονο, δεχόμενοι το πρώτο γκολ και μετά μπήκε στο μυαλό μας και τρελαθήκαμε συσσαγωγικά με το γεγονός ότι θα έπρεπε να κερδίσουμε το παιχνίδι. We didn't do what we did usually. Δεν κάναμε αυτό που this κάναμε συνήθως. This is the reality for our game. Αυτή είναι η πραγματικότητα για το δικό μας παιχνίδι σήμερα. Καλησπέρα σας.
Ο Αστέρας στα προηγούμενα τρία παιχνίδια δεν είχε καταφέρει να πετύχει κάποιο γκολ. Μήπως του ήταν έκπληξη η σημερινή επιθετική επίδοση του Αστέρα ή ο τρόπος παιχνιδιού? No, we weren't at all surprised about this. We had a different situation, a different situation to manage. It is not that Asteras played today Barcelona and surprised us. Δεν μας εξέπληξε σήμερα ο Αστέρας. Περιμέναμε έναν τέτοιο τρόπο παιχνιδιού. Δεν είναι ότι έπαιξε σαν την Barcelona και μας εξέπληξε. If you analyze the three goals that we received are our mistakes in all these goals, which means that, as I said before, we didn't have the clear mind to avoid this, to have more patience, to make our game and to through opening the game to attack them. Αν αναλύσουμε το παιχνίδι, θα δούμε ότι θα δούμε ότι προήλθαν από δικά μας λάθη. Δεν είχαμε αυτή την υπομονή για να ανοίξουμε το παιχνίδι, να επιβάλλουμε το δικό μας στυλ παιχνιδιού. And playing direct or making mistakes, we weren't correct positioned inside of the pitch. And when we lose the ball, there were very, very big spaces up and down between our lines. Και κάνοντας αυτά τα λάθη, δεν ήμασταν σωστά τοποθετημένοι στο γήπεδο και έτσι υπήρχε πάρα πολύς χώρος ανάμεσα από τις γραμμές μας, τόσο ψηλά στο γήπεδο όσο και στο δικό μας μισό.